Αναστάτωση και πολλά σχόλια στον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο τη Πάτρα για τον έλεγχο που διενεργούν στελέχοι τη Τράπεζα τη Ελλάδο στην Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα. Όπω αποκάλυψε η εφημερίδα Κόσμο, ο έλεγχο έχει ξεκινήσει εδώ και μέρε και επιβεβαιώθηκε από στέλεχο τη Τράπεζα τη Ελλάδο που μίλησε στην εφημερίδα. Στελέχοι τη Τράπεζα από την πλευρά του ισχυρίζονται πω πρόκειται για μια τυπική διαδικασία. Έχετε δει ποτέ να προδικάζει κάποιον, εδώ φόνο κάνει κάποιο. Έτσι, και πάει και εξετάζουν ποιο το έκανε, τι έκανε κλπ. Εδώ λοιπόν, σε μια διαδικασία ρουτίνα που έρχεται η υποπτεύουσα αρχή να υποπτεύσει, βγάλουμε συμπεράσματα εκ των προτέρων. Mm -hmm. Πού το έχετε ξαναδεί αυτό και σε μια περίοδο κρίση. Κατάλαβετε. Βάζουμε αυτόν τον δηλαδή. Έτσι. Γεια σας. Μάλιστα, δεν αποκλείεται ο έλεγχο να έχει σχέση και με τι παράνομε επιδοτήσει, οι οποίε δόθηκαν σε επιχειρηματίε τη περιοχή. Και στι δύο περιπτώσει επιχειρηματιών, τι οποίε ο τότε Περιφερειάρχη Τάσο Αποστολόπουλο είχε στείλει στον εισαγγελέα, είχε εμπλοκή η ΑΧΑΙΚΗ Τράπεζα. Μάλιστα, για τη διερεύνηση τη υπόθεση υπήρξε παρέμβαση του προϊσταμένου τη εισαγγελία κ. Μπισμπίκη, τη οικονομική επιθεωρήτρια του ΑΡΥΟΥ ΠΑΓΟΥ, ενώ προμερικών εβδομάδων έφτασαν στην περιφέρεια και οι επιδοτήσει. Σύμφωνα με τα όσα ακούγονται, ο έλεγχο είναι διπλό και αφορά τι παράνομε επιδοτήσει. Οι οποίε αποκαλύφθηκαν από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδο. Είναι ένα έλεγχο ρουτίνα που είναι υποχρεωμένη η Τράπεζα τη Ελλάδο να κάνει κάθε δύο χρόνια σε όλα τα πιστοτικά ιδρύματα της χώρας. Ένα ακόμη ζήτημα που σύμφωνα με την εφημερίδα Κόσμος διερευνούν τα στελέχη της τραπέζης της Ελλάδος είναι τυχόν πρόβλημα σε δανειοδοτήσεις συγκεκριμένων επιχειρηματιών της πόλης που πλέον αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα και θεωρείται βέβαιον πως δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις συναλλαγές τους. Είναι δε χαρακτηριστικό πως σε κάποιους από αυτούς έχουν σφραγιστεί δεκάδες επιταγές και όμως κατά τα λεγόμενα τρίτων εξακολουθούν να την χάνουν ασυλίας, όχι όμως απαραίτητα από τη συγκεκριμένη τράπεζα.